Με το βλέμμα στραμμένο στις πτήσεις τσάρτερ που θα σηματοδοτήσουν την έναρξη της φετινής γεμάτης αβεβαιότητας και ανασφάλειας τουριστικής χρονιάς, βρίσκονται και στο Ρέθυμνο οι επιχειρηματίες του τουρισμού, οι οποίοι εν και μιλούν για μια τελείως χαμένη σεζόν, εν τούτης δηλώνουν ετοιμοπόλεμοι για να ανοίξουν έστω και στις αρχές Ιουλίου κάποιες από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες τους. Το ζητούμενο, όπως εξηγούν, δεν είναι να καταφέρουν να προσελκύσουν τον εσωτερικό τουρισμό, που το ποσοστό του δεν ξεπερνά το 3% σε επίπεδο Κρήτης, αλλά να έχουν πληρότητες ικανές που να δικαιολογούν οικονομικά το άνοιγμα των ξενοδοχείων τους. Θα δούμε λοιπόν το κόστος, θα συνεκτιμήσουμε την πληρότητα, διότι είναι το α και το ω. Ένα ξενοδοχείο για να βγάλει τα έξοδά του χρειάζεται από κατηγορία σε κατηγορία από 60 έως 70% πληρότητα για να βγάλει τα έξοδά του. Θα την έχουμε αυτή την πληρότητα? Αν την έχουμε, ευχαρίστως. Σύμφωνα με τον Μανώλη Τσακαλάκη, τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα πρέπει να ισχύσουν και να είναι ενιαία σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η περίφημη εστική ευθύνη αλλά και η οικονομική στήριξη που θα πρέπει, ειδικά τώρα όπως λένε, να εξασφαλίσουν οι ξενοδόχοι, είναι μερικά μόνο από τα βασικά σημεία που θα συνυπολογίσουν ώστε να ανοίξουν τις μονάδες τους. Ωστόσο, το μεγάλο ζητούμενο και για τους ίδιους τους επιχειρηματίες του κλάδου στο Ρέθυμνο είναι το τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, δεδομένου ότι δεν αποκλείεται κάποιοι ξενοδόχοι να ανοίξουν ένα μέρος του ξενοδοχείου τους και αυτό για να προσφέρουν μόνο ύπνο στους πελάτες τους και όχι το συνολικότερο πακέτο των υπηρεσιών που μέχρι πέρυσι προσέφεραν. Όσοι ανοίξουν, αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουν παραπάνω προσωπικό. Όμως, το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι να στηριχτεί και η επιχείρηση για να κρατήσει τις θέσεις εργασίας, αλλά να στηριχτούν και οι εργαζόμενοι. Από την αρχή που αρχίσαμε να υποβάλλουμε τα αιτήματά μας, ένα από τα πρώτα μελήματά μας ήταν το προσωπικό. Τι θα γίνει? Είναι λίγο και το εκπαιδευμένο ακόμα λιγότερο. Δεν θέλουμε να το χάσουμε, διότι διαφορετικά μετά δεν θα βρίσκουμε τρόπο να δουλέψουμε. Εμείς με τα στοιχεία που έχουμε, ναι, από την Ερκάνη του 2019, γιατί φέτος δεν προλάβαμε να τα δούμε, ναι, ναι, έσπασε η πανδημία. Προφανώς. Ήμασταν στον κλάδο του επισητισμού και του τουρισμού 600.000 εργαζόμενοι. 600.000 εργαζόμενοι. Ναι, τα στοιχεία λοιπόν λέγανε ότι φέτος θα φτάναμε σχεδόν τους 700. Σε 700.000 εργαζόμενοι, και η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος προέβλεπε ότι το 2021 οι άνθρωποι στην Ελλάδα που θα απασχολούνται με τον τουρισμό και τον επισητισμό θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι επιχειρηματίες του κλάδου αποφεύγουν να κάνουν οποιαδήποτε πρόβλεψη για το μέλλον του τουρισμού, καθώς ακόμα και οι υπάρχουσες περιορισμένες κρατήσεις μπορούν να ανατραπούν από το βράδυ ως το πρωί. Εγώ δουλεύω με σκανδιναβική αγορά. Είχα πολλές κρατήσεις για τον Ιούνιο, οι οποίες όλες ακυρώθηκαν. Επίσης είχα και για τον Αύγουστο και για τον Σεπτέμβριο πιο πολλές. Προχθές η Σουηδία έβγαλε καινούργια νόρμα και απαγορεύει τα ταξίδια στο εξωτερικό μέχρι το τέλος Αυγούστου. Όλες αυτές οι κρατήσεις λοιπόν θα πρέπει ή να πάνε για λίγο πιο πίσω ή να πάνε για του χρόνου ή να ακυρωθούν. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανείς με τα βεβαιότητας να πει ότι ανοίγω ή δεν ανοίγω. Οι ξενοδόχοι πάντως και του Ρεθύμνου επισημαίνουν πως τα ξενοδοχεία τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να μετατραπούν σε νοσοκομεία και φυλακές, ενώ καθοριστικό ρόλο για αυτή την ιδιαίτερη τουριστική περίοδο που βρίσκεται πρώτων πυλών θα παίξει η λεγόμενη ατομική ευθύνη εκ μέρους των πελατών τους.